Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Μιλτο Χατζηγιαννάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Υποψήφιος στην Εύβοια με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, νυν βουλευτής βεβαίως. Το ξέρεις ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης πριν γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι ήταν? Δικηγόρος είναι ο κ. Χατζηγιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν είναι δικηγόρος, αλλά ήταν δήμαρχος Σκύβου. Α, ναι, σωστά, σωστά. Γεια σας, κύριε Χατζηγιαννάκη. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Καντώνα, γεια σας, κύριε Φουσκίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Φαντάζομαι ήμουν και δήμαρχος και δικηγόρος. Το δικηγόρος δεν το γνώριζα, βλέπετε, αλλά το δήμαρχος το πιστοποιώ. Ο καθένας είναι ανάλογα με την πορεία του. Εμένα μου έχει μείνει ο δικηγόρος, ο δήμαρχος. Ναι, γιατί είχα επισκεφθεί τότε τη Σκύρο, γι' αυτό το λέω. Ναι. Φαντάζομαι ακόμα δήμαρχοι σας λένε, έτσι, οι άνθρωποι εκεί. Οι πολιτικοί σας φίλοι, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, αλλά που είναι της περιοχής άνθρωποι, νομίζω ότι μιλάτε με όλες τις κλεισές κοινωνίες, υπάρχει ακόμα αυτή η επαφή. Όπως λέει και το γνωστό ρητό, κύριε Χατζηγιαννάκη, τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Εγώ θέλω να έρθουμε λίγο στην πρόταση που θα παρουσιάσει σήμερα ο αρχηγός του κόμματός σας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης. Μήπως είναι λίγο τώρα υποκριτικό, έτσι, εκ των υστέρων, και αφού πέρασαν τόσα χρόνια που κι εσείς κυβερνήσατε, και η αλήθεια είναι ότι εφαρμόσατε σκληρές πολιτικές, μνημονιακές πολιτικές, να έρχεστε εκ των υστέρων να παρουσιάζετε μία πρόταση, πώς διαμαγεία θα τα λύσει όλα, τι λέτε? Κυρία Καντώνα, να σας πω, δεν είναι ούτε υποκριτικό, δεν είναι ούτε εκ των υστέρων. Είναι πλέον μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει. Για μένα είναι ίσως το μείζον ζήτημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Αυτό μαζί με την ακρίβεια και την εκρηκτική αύξηση των τιμών, οι οποίες στην ουσία μειώνουν όλο το διαθέσιμο εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Αυτό του ιδιωτικού χρέους, εγώ δεν το βάζω μόνο στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, το βάζω γενικότερα στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, θα είναι νομίζω το μείζον ζήτημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές, βλέπουμε να έρχεται έτοιμο να σκάσει. Και δεν είναι ούτε υποκριτικό, ούτε ετεροχρονισμένο, γιατί ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, με ένα μνημόνιο και με τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας το 2015 μέχρι το 2018 που βγήκαμε από τα μνημόνια, και τελείως διαφορετικές και οι ανάγκες αυτή τη στιγμή και το εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή, αλλά και φυσικά και οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν. Η δική μου η άποψη είναι, χωρίς να ξέρω τις λεπτομέρειες που θα τις ακούσουμε σήμερα το απόγευμα από τον Αλέξη τον Τσίπρα και από τους υπόλοιπους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που θα τον συνοδεύουν στην εκδήλωση, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να προτείνει μία ρηξικέλευτη πολιτική. Προφανώς θα έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες, δεν θα κάνουμε. Απλώς επειδή διαβάζω ότι θα μιλήσει για μία δεσμευτικότητα για τους πιστωτές, πώς θα δεσμεύσετε τις τράπεζες? Αυτό δεν έχω καταλάβει, κύριε Χατζηγιαννάκη, γιατί και τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, πέρα από παρότρινση, δεν μπορεί να δεσμεύσει και να υποχρεώσει κάποια τράπεζα να κάνει κάτι. Μπορεί, αν θέλετε την άποψή μου, και αυτή είναι και νομική άποψη, αλλά και πολιτική άποψη. Προφανώς και μπορεί, με ανάλογη νομοθέτηση, στην οποία θα υποχρεώνει την τράπεζα, παραδείγματος χάρη, να δίνει τα στοιχεία σε όλους τους οφειλέτες, ώστε να ξέρουν. Εντάξει, η ιστορία έχει δείξει ότι είναι λίγο δύσκολο κάτι τέτοιο, κύριε Χατζηγιαννάκη, το ξέρετε κι εσείς. Από την κυβέρνηση. Περιμένουμε όμως σήμερα να ακούσουμε, εγώ λέω, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υποχρεώνονται, εγώ εκτιμώ ότι θα υποχρεώνονται να δώσουν, αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να υποχρεωθούν και τα δικαστήρια, αν στραβώσει η όλη διαδικασία, οι οφειλέτες να στραφούν στην δικαστική προστασία. Το πρώτο επομένως που φαντάζομαι θα είναι να δεσμεύονται οι τράπεζες να δώσουν όλα τα στοιχεία. Και επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το ξέρετε κι εσείς, των κόκκινων δανείων έχει μεταφερθεί ήδη στους servicers, και άρα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διαδικασία των servicers, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα ποσά τα οποία οι servicers έχουν αποκτήσει τα δάνεια. Προφανώς και αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες και πρέπει να βγάλουν ένα μικρό κέρδος, αλλά το να βγάλουν, να έχουν αγοράσει στο 8% ή 10% ή στο 15% της αξίας του δανείου και να ζητάνε από τους οφειλέτες 5 φορές τα χρήματά τους, νομίζω δεν είναι λογικό κέρδος. Θα τα δούμε όλα αυτά απόψε, να ακούσουμε τι θα πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θα επανέλθουμε. Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα, Θανάση. Και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς θα παρέμβετε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά πάμε τώρα στα άλλα ζητήματα. Με το λογικό κέρδος, κύριε Φουσκίδη, ναι. Αυτό θα προτείνουμε. Να έχουν λογικό κέρδος και οι τράπεζες και οι σέρβις. Okay. Και τα υπόλοιπα να δίνεται δυνατότητα στους οφειλέτες, όχι να μην πληρώνουν, να πληρώνουν τουλάχιστον στα της άμεσης πολιτικής επικαιρότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αφενός, εάν θεωρείτε ότι υποψηφιότητες σαν του γνωστού ράπερ του Μηθριδάτη, με τις απόψεις που έχει εκφράσει στο παρελθόν, μπορούν να συντεριάξουν με ένα κόμμα το οποίο έχει ως αξιακό, έχει αξιακά στο επικεντρό του τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ρητορική εναντίον του σεξισμού και
και του κοινωνικού διαχωρισμού. Και αφετέρου, για ποιο λόγο ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στην αρχή της εκπομπής να μιλά για νομοθέτημα που θα έρθει αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση για το γάμο των ομοφυλοφίλων και για την υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Για ποιο λόγο δεν το κάνατε, και εκεί δεν είχαμε κανένα μνημόνιο να μας εμποδίζει στη διάρκεια των 4 ετών της διακυβέρνησής σας, αφού είναι τόσο αξιακό το ζήτημα. Το ξέρετε ότι σε όλη την διαδικασία των ιδίως των δικαιωμάτων των ατομικών και των ελευθεριών ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ προοδευτικές νομοθετήσεις κατά τη διάρκεια 15-19. Δυστυχώς τότε όμως υπήρχε μια συγκυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο ήταν κάθετα αντίθετο σε τέτοιου είδους, νομοθετήσεις. Και αυτό φτάσαμε σε ένα πολύ μεγάλο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητας και για όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν προστατεύονταν. Σας θυμίζω ότι φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο αφορά και στα ομόφυλα ζευγάρια, και τώρα προφανώς αφού δεν θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι τελείως αντίθετο σε τέτοιου είδους νομοθετήσεις, θα έχουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Θα φέρουμε το ένα βήμα παραπέρα, το οποίο γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, σε όλο τον δυτικό κόσμο, και μόνο στη χώρα μας δεν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτονόητα. Ναι. Όσον αφορά το ζήτημα του Μηθριδάτη, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που είναι της γενιάς που μεγάλωσε με τα ημισκούπρια. Και εμείς το ίδιο. Και εμείς είμαστε συνομήλικοι. Είμαστε συνομήλικοι στην ίδια, τέλος πάντων. Σωστό, είμαστε στην ίδια γενιά περίπου. Νομίζω πρέπει να είστε λίγο μικρότεροι εσείς, αλλά τέλος πάντων μεγαλώσαμε με τα ημισκούπρια. Οι γυναίκες είναι πάντα μικρότερες, κύριε Χατζηγεννάτση. Μεγαλώσαμε όμως με τα ημισκούπρια, μεγαλώσαμε με αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι καλλιτέχνες, αν θέλετε και την άποψή μου, πρέπει να έχουν και πολιτική παρέμβαση. Και αυτοί, όπως ο Μηθριδάτης, όπως και τα υπόλοιπα μέλη, αλλά και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουν καθήκον. Όχι μόνο πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική, έχουν καθήκον να έχουν πολιτική παρέμβαση. Ο Μηθριδάτης. Προφανώς ο στίχος του είναι σατιρικός. Οι εποχές ήταν τελείως διαφορετικές όταν εμείς ακούγαμε τα ημισκούμπρια, και ξέρετε ότι ήταν τελείως διαφορετικά και τα δεδομένα και τι ήταν κοινωνικά ανεκτό. Ναι. Στο παρόν βεβαίως τοποθετούνται τα. Στο παρόν τοποθετούνται βεβαίως οι διαδικτυακές τοποθετήσεις. Ναι. Είχε πολιτική παρέμβαση και έχει πολιτική παρέμβαση και έχει μια σημαντική πολιτική παρέμβαση τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι που ενοχλεί και την κυβέρνηση, και γι' αυτό προσπαθεί να αναδείξει ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει στην ουσία, και γιατί φοβάται προφανώς ότι η ανταπόκριση του κόσμου, ιδίως της νεολαίας, σε τέτοιου είδους υποψηφιότητες θα φέρει αρνητικό για αυτό. Έχουμε και 500.000 νέους που θα ψηφίσουν φέτος για πρώτη φορά. Είναι μεγάλο το αριθμό. Και, να δούμε και βεβαίως ποιοι από αυτούς θα πάνε στην κάλπη, διότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. 500.000, φαντάζεσαι, ούτε ο Μάικλ Τζάκσον. Εγώ προτείνω Μητσοτάκη να κλείσει υποψήφιο έναν άλλο ράπερ και να κάνουν μαζί. Και να κάνουν κόντρες. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Χατζηγιαννάκη. Να είστε καλά.